Γεια σας! Σήμερα είπα να κάνω ένα haul μετά από ένα μήνα και κάτι. Δεν θυμάμαι πόσο περίπου είναι. Εν τω μεταξύ αυτά τα πράγματα μου έχουν έρθει. Μερικά μου έχουν έρθει εδώ και ένα μήνα, αλλά και κάποια άλλα μου έχουν έρθει εδώ και μια εβδομάδα. Απλά είχα τις εξετάσεις και δεν είχα προλάβει να κάνω haul. Είναι αρκετά τα πράγματα, οπότε ας ξεκινήσουμε. Αρχικά να πω ότι όλα τα πράγματα είναι εποχιακά για πρώτη φορά. Μπράβο Μαρία. Και ας ξεκινήσουμε από το πρώτο site, το οποίο είναι το Shein. Το πρώτο πράγμα από εκεί πέρα είναι αυτή εδώ η ζακέτα, η οποία είναι από αυτές τις ζακέτες. Αν λέγεται ζακέτα, θα τη χαρακτηρίσω ζακέτα τώρα εγώ. Είναι από αυτές τις ζακέτες οι οποίες είναι για την παραλία, αλλά μπορείς να τη βάλεις και όταν βγεις βόλτα. Έχει πάρα πολύ καλό ύφασμα και νομίζω ότι είμαι υπερβολικά ευχαριστημένη από αυτό. Δηλαδή είναι ακριβώς έτσι όπως την περίμενα, μπορεί και λίγο καλύτερη. Οπότε ναι. Το δεύτερο πράγμα που είναι αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο το έχω βάλει και σε βίντεό μου και με ρωτούσε το από πού το έχω πάρει. Είναι αρκετά δροσερό, το σχέδιο του μου αρέσει πάρα πολύ και το μήκος του κάτω είναι ακριβώς. Νομίζω ότι θα με βολεύει πιο πολύ έτσι για παραλία ή κάτι τέτοιο. Το επόμενο πράγμα είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Αυτή εδώ η μπλούζα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου θυμίζει στυλ από παλιές ταινίες ή κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι στέκεται πάνω μου σαν να είμαι λίγο μπουμπουνιέρα. Αλλά εγώ θα τη βάλω σίγουρα. Με ένα jean σοτσάκι νομίζω ότι θα μου άρεσε αρκετά. Και βασικά ήθελα να πάρω ένα διαφορετικό στυλ μπλούζας γιατί έχω βαρθεί. Και γενικά ήθελα... Κάτι πάει στραβά εδώ μέσα. Και γενικά ήθελα να πάρω ένα διαφορετικό στυλ μπλούζες από ό,τι αυτά τα μπλουζάκια που έχω γεμίσει που είναι απλά t-shirt όλα. Το τελευταίο πράγμα από Shein είναι αυτή εδώ η μπλούζα που την έχουν αρκετές YouTuber που λέει Girl Power. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα αυτά τα γράμματα να είναι πιο σκούρα, δηλαδή να είναι λίγο προς τον μπορντό και όχι τόσο κόκκινα. Και περίμενα λίγο καλύτερο ύφασμα. Γιατί είναι πολύ... Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά δεν είναι βομβακερό. Το επόμενο site είναι το Romwe. Και για να μην ξεχάσω να το πω στη συνέχεια, πολλές φορές με ρωτάτε πόσο καιρό κάνουν περίπου να έρθουν τα πράγματα. Από Shein και Romwe τα πράγματα κάνουν συνήθως να έρθουν γύρω στις 10 με 20 μέρες. Παραπάνω από 20 μέρες εμένα ποτέ δεν μου έχει πάρει να μου έρθουν ρούχα. Τώρα θα σας δείξω κάποια πράγματα από Romwe. Και το πρώτο πράγμα είναι αυτή εδώ η μπλούζα που φοράω. Είναι μία απλή άσπρη μπλούζα που κάτω έχει την λεπτομέρεια και δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία και κομψή και δεν ξέρω. Μ' αρέσουν τέτοιου στυλ μπλούζες. Μετά έχω αυτό εδώ το bomber jacket. Αυτό που με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ από πού το έχω πάρει. Βέβαια έχω πει πολλές φορές από πού το έχω πάρει, αλλά ναι, και εδώ επίσημα στο haul να σας πω ότι το έχω πάρει από το Romwe. Είναι πολύ καλό για την άνοιξη και γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Μπορώ να το φοράω κάθε μέρα, αλλά δεν λέει γιατί θα φαίνομαι κάπως. Και δύο τελευταία πράγματα που έχω από αυτό εδώ το site είναι δύο μαγιό, γιατί άρχισα να ετοιμάζομαι από τον Μάιο για διακοπές. Και το πρώτο και πιο ωραίο είναι αυτό εδώ πέρα. Στέκονται πάρα πολύ καλά. Είναι ακριβώς το νούμερο, το έχω πάρει medium εγώ. Έχει ενίσχυση από μέσα και επίσης μπορείς να ρυθμίσεις τις τυραντές. Αν λέγονται έτσι, μπορείς να τις ρυθμίσεις για να σου στέκονται normal και να μην πέφτουν. Μ' άρεσε έτσι σαν σχέδιο. Το επόμενο μαγιό είναι κάτι που έβλεπα σχεδόν συνέχεια και ήθελα να το πάρω, αλλά πολύ λίγο απογοητεύτηκα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό ενίσχυση. Έχει στο πλάι αυτά εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο όλο. Αλλά από εδώ, από το πλάι, θα ήθελα ένα επιπλέον. Τι να πω, σκηνάκι ή κάτι τέτοιο. Το οποίο να κρατάει και να μην φεύγουν τα boobs από το πλάι. Γιατί δεν μπορώ. Συγκεκριμένα εμένα με ενοχλεί. Κάποιος μπορεί να μην τις ενοχλεί καν που είναι πιο χαλαρά εδώ πέρα. Απλά εγώ θα ήθελα πιο πολύ ασφάλεια. Κατά τα άλλα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το επόμενο site που πήρα πράγματα είναι το Dresslink. Αρχικά θα σας δείξω το αγαπημένο μου πράγμα από εκεί πέρα. Και είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μικρή. Χωράει. Εντάξει, τα βασικά χωράει το κινητό σου, το πορτοφόλι σου και μπορείς να τη χειρίζεις, να τη ρυθμίσεις από εδώ όσο θέλεις. Νομίζω ότι πλέον μπορεί και να είναι από τις αγαπημένες μου τσάντες αυτά εδώ πέρα. Εντάξει, φτάνουμε τη τσάντα. Μετά έχω αυτό εδώ πέρα το πορτοφόλι, το οποίο με έχει βολέψει υπερβολικά πολύ. Χωράει και χοντρά και ψηλά και καμιά κάρτα αν θέλετε να βάλετε ή κάτι
τέτοιο. Και είναι πολύ πιο βολικό να το κρατάς, ας πούμε, στο χέρι σου και να βγάλεις πιο γρήγορα τα λεφτά. Μετά θα πάω σε αυτά εδώ τα γυαλιά ηλίου, τα οποία μου άρεσαν υπερβολικά πολύ. Πριν τα βάλω, μπορεί να φαίνομαι λίγο σαν μύγα, αλλά εμένα μου άρεσαν, οπότε υπερβολική χαρά. Είναι ένα κάπως διαφορετικό στυλ από όλα τα γυαλιά ηλίου που έχω. Είναι πολύ γερά, μπορώ να πω, έχουν καλή ποιότητα και έχουν αυτό εδώ το ροζ καθρέφτη που με ενθουσίασε ακόμη πιο πολύ. Οπότε ναι, μετά έχω πάλι μαγιό. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το μαγιό που δεν το βλέπω τώρα καλά, αλλά εντάξει. Αυτό εδώ είναι το από πάνω και από πίσω είναι έτσι. Αρκετά καλή ποιότητα, έχει και αυτό επένδυση, αυτό έχει ακόμη πιο χοντρή επένδυση. Και μετά έχει αυτό εδώ το οποίο είναι ψηλόμεσο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο και εντάξει, μου στεκόταν μια χαρά. Το μόνο λίγο κακό είναι ότι αυτό είναι διαφανές. Πολύ λίγο, αλλά είναι. Οπότε μπορεί να το βάζω με κανένα εσώρουχο από μέσα. Και μετά έχω ένα ακόμα μαγιό, ένα από τα αγαπημένα μου. Η αλήθεια είναι ότι γενικά σνόμπαρα λίγο τα ολόσωμα μαγιό, αλλά φέτος μου άρεσαν υπερβολικά πολύ. Και πήρα ένα ακόμα ολόσωμο μαγιό, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι με ανανάδες και έχει αυτό εδώ το zip fermoir, όπως λέγεται. Και από πίσω η πλάτη είναι κάπως έτσι. Μετά έχω δύο τσάντες για make-up, τα οποία φαίνονται μικρά, αλλά αυτό εδώ πέρα από κάτω ανοίγει, να το πω κάπως, και χωράει αρκετά πράγματα. Γιατί έχω δύο? Γιατί μία από τις δύο σκέφτομαι να την κάνω giveaway στο Instagram με κάποια καλλιντικά που έχω μαζέψει, αλλά δεν ξέρω ποια από τις δύο θα το σκεφτώ. Μπορείτε να μου πείτε από κάτω πιο πολύ ποια σας αρέσει. Λοιπόν, καταρχάς έχουν διαφορετικό σχέδιο από μπροστά και από πίσω έχουν διαφορετικό. Πάντως μου άρεσαν υπερβολικά πολύ αυτές. Και έχουν εδώ πέρα και λουράκι για να βάλεις και κάνουν πολύ θόρυβο, οπότε θα σκεδαφίσω. Μετά έχω αυτή εδώ την μπλούζα με τα παγωτά που την έβλεπα αρκετό καιρό και ήθελα να την πάρω και δεν την είχα πάρει ακόμα. Λοιπόν, θέμα είναι ότι έχει μακρύ μανίκι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να το δείτε γιατί έχω βάλει παραμάνα, αλλά έχει μακρύ μανίκι και θέλω να το μαζέψω έτσι. Είναι πάρα πολύ δροσερή, δεν είναι βαμβακερή. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα που δεν το περίμενα. Περίμενα να είναι λίγο πιο ξεθοριασμένα, οπότε μου άρεσε αρκετά. Μετά είπα να τολμήσω να πάρω ένα τέτοιο σετ που είναι ίδιο πάνω, ίδιο κάτω. Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο σημεδάκι γιαγιάς ή ξέρω εγώ κάτι σε τραπεζομάντιλο. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι τόσο βολικό. Αυτό το σορτσάκι μπαίνει κατευθείαν. Δηλαδή κάνεις ένα έτσι και ένα έτσι και είναι υπερβολικά δροσερό. Και αυτό το top είναι επίσης δροσερό. Δεν είναι βαμβακερά, είναι ένα ύφασμα. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ τι ύφασμα είναι, αλλά είναι πάρα πολύ βολικά. Και τελευταίο από ρούχα είναι αυτή εδώ η σαλοπέτα. Μ' άρεσε έτσι πως μου στέκεται. Βέβαια πίσω λίγο δεν μ' άρεσε πως μου στέκεται, αλλά δυσκολεύομαι λίγο να τη βάλω στο πόδι γιατί είναι λίγο στενή. Δεν μ' άρεσε το ύφασμα. Είναι πολύ συνθετικό και νομίζω έκανε γύρω στα 7 με 10 ευρώ. Οπότε είπα, μια χαρά είναι. Και τέλος από αυτό εδώ το site έχω πάρει αυτά εδώ τα δύο που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αυτά τα πώς τα λένε, αυτά εδώ τα... Ξέχασα πώς τα λένε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα. Τα επαγγελματικά χόλεγο κάνω μόνο. Και είναι αυτό εδώ που στρώνει στη παραλία. Το ύφασμά του δεν είναι βαμβακερό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Είναι ακριβώς έτσι που φαίνεται στη φωτογραφία. Και το επόμενο που πήρα, γιατί δεν μου έφτανε μόνο ένα, είναι αυτό εδώ το σπρώμαυρο, ένα πιο κλασικό. Να το βάλω έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα και είναι ακριβώς το ίδιο ύφασμα με το άλλο. Τελειώσαμε με όλα αυτά τα ρούχα και έχω από Happiness Boutique. Έχω αρχικά αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Κόπηκε το ρεύμα. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Αλλά είναι πολύ γλυκούλια έτσι για το καλοκαίρι. Και μετά είναι αυτά εδώ πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό τους και αυτή η πέτρα η γαλάζια που έχουν. Και τέλος από Happiness Boutique είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι έτσι ένα πολύ ωραίο κολλέ που νομίζω ότι ταιριάζει με πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι πιο κλασικό σε σχέση με τα άλλα που έπαιρνα. Και επειδή ήταν να φορέσω αυτό εδώ πέρα, αλλά είπα να μην βάλω και σκουλαρίκια και κολλέ, έχω αυτό εδώ πέρα το κολλέ που δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάνει
εστίαση. Αλλά είναι ένα απλό κολλιέ. Αυτό εδώ πέρα είναι unicorn. Είναι unicorn. Είναι από εδώ πέρα. Θα το γράφω κάπου εδώ πέρα στην οθόνη για να το δείτε. Και μία τυχερή θα μπορέσει να κερδίσει ένα μικρό και διακριτικό κολλιέ. Και το μόνο που έχει να κάνει είναι εγγραφή στο κανάλι μου, να ακολουθήσει στη σελίδα του Facebook αυτό εδώ το όνομα που θα γράφω εδώ πέρα και γράψει ό,τι θέλει και στο τέλος να βάλει hashtag giveaway. Τους όρους βέβαια θα τους γράφω και στην περιγραφή. Άλλο ένα haul έφτασε στο τέλος του. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερο βίντεο. Και αν έχετε κάνει εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω βίντεο. Και αν θέλετε, ακολουθήστε με στα social media. Forever.